Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Είμεθα εις το 52ο κεφάλαιο. Όπως σας είχα πει, κάνοντας μία μικρή εισαγωγή την περασμένη φορά, ότι αναφέρεται προς το τέλος του κεφαλαίου και έως κάπου τη μέση του 53ου κεφαλαίου, δηλαδή μέχρι το 12ο κεφάλαιο, 12ο χωρίον, αναφέρεται ο προφήτης εις το πάθος του Μεσσίου. Και επειδή μιλάμε φέτος, μιλήσαμε για το πρόσωπο του Μεσσίου, του Εμμανουήλ, του Υιού της Παρθένου, των νέων πεδίων που μας εδόθηκε, εκφράσεις όλες του προφήτου Ισαΐου, γι' αυτό το λόγο και επειδή διερχόμεθα Μεγάλη Σαρακοστή, καλό είναι να πάρουμε και μία γεύση, μία εικόνα των παθημάτων του Μεσσίου. Βέβαια δεν θα εξαντλήσουμε το θέμα, έχει πάμπολα χωρία μέσα ο προφήτης, σκόρπια χωρίς ιστορική αλληλουχία, γιατί είναι προφητικός ο λόγος και δεν υπάρχει ιστορική αλληλουχία. Η ιστορική αλληλουχία υπάρχει μόνο σε ένα ιστορικό βιβλίο, όπως φερειπίν είναι τα Ευαγγέλια. Και έτσι έχει πάμπολα σημεία, σκόρπια που αναφέρονται εις τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού. Λέγαμε λοιπόν την περασμένη φορά το εξής χωρίον: ιδού συνήσει ο πες μου και υψωθήσετε και δοξασθήσετε και μετεωριστήσετε σφόδρα. Ότι ο πες μου, ο δούλος μου, και είχαμε εξηγήσει γιατί λέγεται δούλος, αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση ότι θα έχει πνεύμα συνέσεως, αυτό θα πει συνήσει, και θα υψωθεί, δηλαδή θα ανεβεί πολύ ψηλά, θα δοξαστεί και θα μετεωριστεί. Είναι τρία, ας το πούμε, συνώνυμα: υψωθήσετε, δοξαστήσετε και μετεωριστήσετε σφόδρα, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όμως πριν γίνει αυτό, θα περάσει από μία άκραν κένωση, το και με έψιλον, άκρα ταπείνωση, άκρον εξευτελισμών. Και τότε πάλι θα ξαναγυρίσει στην δόξα. Από τη δόξα θα κατεβεί στην ταπείνωση, ταπείνωση όχι με την έννοια της αρετής της ταπεινώσεως, αλλά με την έννοια του εξευτελισμού. Όπως λέμε, αυτός ο άνθρωπος με ταπείνωσε, δηλαδή με εξευτέλισε. Και πάλι θα ανέλθει εις την δόξα. Αυτό το βύθισμα και ανέβασμα είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνούμε. Μάλιστα όλα αυτά μας τα σημειώνει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Φιλιππισίους επιστολή του, κατά έναν θαυμάσιον και θεολογικότατον τρόπο. Ακούστε, λέει, δηλαδή απηχεί το χωρίον αυτό του Ισαΐου, διό γι' αυτό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε, τον υπερύψωσε ο Θεός, ποιον, τον Ιησού, δηλαδή την ανθρωπίνη φύση του Υιού του, που ενώθηκε η Θεία με την ανθρωπίνη, και χαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα, και του εχάρισε, λέγει, όνομα που δεν υπάρχει δεύτερο, αυτό που είναι πάνω από ό,τι μπορεί να ονοματιστεί, το υπερπάν όνομα. Αφού βεβαίως ο Απόστολος προηγουμένως μας είπε ότι εταπείνωσε, εκένωσε εαυτόν, μορφή δούλου λαβών,
και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, έδειξε υπακοή, υπακοή μέχρι σταυρού. Είδατε αυτό το εξευτέλισμα, μιλάω για εξευτέλισμα, έχει σημασία. Εδώ τώρα, επειδή ακριβώς υπήκουσε, τώρα ανέρχεται, δοξάζεται και γίνεται το υπερπανόνομα. Αυτό το υπερπανόνομα αντιστοιχεί με εκείνο που λέει ο προφήτης Ισαΐας, το σφόδρα που σας διάβασα προηγουμένως, ότι μετεωριστήσετε, δοξαστήσετε κτλ. Σφόδρα. Είναι εν το ονόματι Ιησού, ώστε στο όνομά Του, αφού κατανοήθη βεβαίως ότι ο Πες, ο δούλος του Ισαΐου, Πες θα πει δούλος, όχι Υιός, Πες, ο Πες του παιδός, δούλος. Σήμερα βέβαια λέμε παιδί των Υιών μας, των τέκνων μας, ενώ στην αρχαία γλώσσα θα πει δούλος. Αρκεί να κατανοηθεί, σας είπα, ότι αυτό που εδώ λέγεται στον Ισαΐα είναι ο Ιησούς, δηλαδή είναι ο Μεσσίας. Και συνεχίζει ο Απόστολος, στο όνομά του, εν το όνομα του Ιησού, παν γόνι κάμψη, θα γονατίσει και θα προσκυνήσει κάθε κτίσμα που έχει γόνατο, επουρανίων και πηγείων και καταχθονίων. Επουρανίων τι? Οι Άγιοι Άγγελοι. Επηγείων τι? Οι άνθρωποι. Καταχθονίων τι? Και οι ψυχές των Άδη και οι δαίμονες. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε, δηλαδή θα ομολογήσει ότι Κύριος Ιησούς Χριστός. Είδατε ότι ο Ιησούς που δέχεται την ταπείνωση είναι ο Χριστός, είναι ο Υιός της Παρθένου, ο Εμμανουήλ, ο Μεσσίας, αλλά αυτός είναι Κύριος, είναι Θεός. Γι' αυτό λέγει ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Ό,τι είπε ο Ισαΐας το λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Και προχωρούμε εις τον επόμενο στίχο, των 14 του 52ου κεφαλαίου. Ον τρόπον εξτίσονται επί σε πολύ, ούτως αδοξήσει από τον ανθρώπον το είδος σου και η δόξα σου από Υιόν ανθρώπων. Σας είχα πει την περασμένη φορά, σας υπενθυμίζω, ότι και στο προηγούμενο χωρίο και στο επόμενο και παρακάτω διαμείβεται ένας διάλογος. Ο διάλογος είναι ανάμεσα στον Πατέρα Θεόν και εις τον Υιόν Θεόν. Όπως ακριβώς ο προφήτης Μωυσής και νομοθέτης, ο προφήτης Ηλίας, όταν ενεφανίστησαν εις το Θαβόρ κατά τη μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού, άνοιξαν διάλογο περί της εξόδου αυτού. Σας το έλεγε και μια περασμένη φορά αυτό. Έξοδος θα πει θάνατος. Λέμε εξοδίους ύμνους, δηλαδή ύμνους νεκροσύμους, για να προπέμψω μες στην άλλη ζωή, ξέρω εγώ. Έτσι περί της εξόδου αυτού, δηλαδή περί του θανάτου, αλλά και του τρόπου του θανάτου του Ιησού. Και δεν τους ρωτάει τίποτα ο Ιησούς, εκείνοι εμφανίζονται και του λέγουν εκείνα που προφητεύσαμε, τώρα Ιησού σε σένα θα πραγματοποιηθούν. Τι ανοίγεται? Ένας διάλογος. Είναι ο διάλογος τώρα εδώ του Θεού Πατρός με τον Υιόν, τον Υιόν που είναι ο Πες,
ο δούλος του Κυρίου. Και τι του αναγγέλει? Όπως θα καταπλαγούν, καταπλήσωμε με την κακή σημασία, και σκανδαλιστούν για σένα πολύ εμπροκειμένο οι Ιουδαίοι, επειδή πολύ θα έχει χάσει η μορφή σου τη δόξα της και θα δυσφημιστεί το όνομά σου ανάμεσα στους ανθρώπους του Ισραήλ. Αυτό είναι μία μικρή μετάφραση που τη λέγω λιγάκι στην δημοτική γλώσσα, που κάνει στο υπόμνημά του ο Τρεμπέλας, ο Μακαριστός. Έτσι όμως, λέει παρακάτω, θα δοξαστείς από τους εθνικούς, θα σε αποδοκιμάσει ο λαός σου, αλλά θα δοξαστείς από τους εθνικούς. Εδώ υπάρχει και το μυστήριο του Πάσχοντος Μεσσίου. Επειδή ακριβώς η δική σου, ο λαός σου θα σε αποδοκιμάσει, αλλά και το μυστήριο της αποδοχής σου από τα έθνη. Τα λέει ο πατήρ των ιών. Θα αποδοκιμαστείς από το λαό σου, θα επιδοκιμαστείς από τα έθνη. Να σας ξαναδιαβάσω το χωρίον. Ον τρόπον εξτίσονται επί σε πολλοί, ούτως αδοξήσει. Αδοξήσει. Δηλαδή θα χάσεις τη δόξα σου από τον ανθρώπο. Το είδος σου, η μορφή σου, και η δόξα σου, η φήμη σου, θα χαθεί από τους ιούς των ανθρώπων. Θα μας τα πει εις το επόμενο χωρίον λεπτομερέστερα. Προχωρούμε. Πράγματι ο Χριστός υπήρξε σκάνδαλο για τους άρχοντες του Ισραήλ, και εκ των αρχόντων όλος ο λαός, και το χειρότερο μέχρι σήμερα. Γιατί? Επειδή υπήρξε παθητός. Από τη στιγμή που οι Εβραίοι θα μπορέσουν να ξεπεράσουν ότι ο Μεσσίας είναι παθητός, τότε θα αρχίσουν να πιστεύουν. Έχουμε πάμπολες εκφράσεις αποδοκιμασίας του Χριστού, ακριβώς γιατί υπήρξε παθητός. Προσέξατε αυτά, γιατί αυτά θα μας στηρίζουν και μας στηρίζουν διαρκώς στην πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Θα τον δούμε σε λίγες μέρες αναπαράστασης στο Σταυρό επάνω. Μη πούμε τι Θεό λατρεύω. Ναι, ήταν στο σχέδιο του Θεού αυτό. Επειδή δεν θα έγινε το δεκτός, γι' αυτό το λόγο έγινε και παθητός. Αυτό θα σας το λέγω διαρκώς. Ενδεικτικός. Τι λέγει ο Λουκάς, τι μας καταγράφει ο Λουκάς, ο Ευαγγελιστής. Εξεμικτήριζον δε και οι άρχοντες συναυτής λέγοντες. Ποιοι? Με τους στρατιώτες, με εκείνους που ήσαν, με τους σταυρωτάς και τα λοιπά, όλοι αυτοί ήσαν και οι άρχοντες, οι αρχιερείς. Ο ένας εν ενεργεία, και εν ενεργεία ήταν το Καϊάφας, και οι άλλοι σε παροπλισμό, όπως ήταν ο Άννας. Και οι άρχοντες, γραμματείς, φαρισαίοι, όλοι αυτοί εξεμικτήριζον ποιον? Τον Χριστόν κάτω από τον Σταυρόν. Μικτηρίζω θα πει κρατώ με τα δάχτυλά μου τη μύτη μου, τους μικτήρες μου, τα ρουθούνια μου, και κάνω σχήμα ηρωνίας. Όπως τα μικρά παιδιά
παροιμοί τους Έλληνες, όταν θέλουν να κοροϊδέψουν βγάζουν τη γλώσσα τους, όπως εμείς βγάζουμε τη γλώσσα μας και κοροϊδεύουμε με το γνωστό σχήμα. Οι Εβραίοι είχαν τον μικτηρισμό, με τα δάχτυλα εκεί να κρατάνε τη μύτη και να κάνουν αυτό το σχήμα κοροϊδίας. Λέγει λοιπόν ο Λουκάς ότι τον Ιησούν επί του Σταυρού τον εξεμικτήριζαν. Και τι έλεγαν οι άρχοντες? Άλλους έσωσε, σωσάτο εαυτόν. Ή ούτως εστίν ο Χριστός ο του Θεού εκλεκτός. Εάν είναι ο Μεσσίας, ο εκλεκτός του Θεού, άλλους έσωσε. Για να δούμε τώρα, μπορεί να σώσει τον εαυτό του? Αυτή ήταν η αδοξία του Χριστού. Και εμείς που ακούμε τη Μεγάλη Πέμπτη, τα Ευαγγέλια, και λέμε, ο χορός λέγει, δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε. Εμείς είμαστε, αν είμαστε στη θέση εκείνη, ο Χριστός ελεύθερος θα κατέβαινε από το Σταυρό να τους έσπαζε το κεφάλι. Αλλά εκπλησόμεθα εμείς και λέμε, δόξα Κύριε στη μακροθυμία σου, δόξα στη μακροθυμία σου. Σας βεβαιώνω, κάθε χρόνο όταν λέμε αυτές τις 12 περικοπές του Ευαγγελίου, δηλαδή ναι, από το Ευαγγέλιο, σας βεβαιώνω ότι μου έρχεται λιγμός να κλάψω. Και από πού μου έρχεται ο λιγμός? Όχι μόνο από εκείνα τα οποία λέμε τα Ευαγγέλια των παθών, αλλά από το μέγεθος της μακροθυμίας του Χριστού. Πω πω, μακροθυμία, συγκινείται κανείς πραγματικά. Ωστόσο, και άλλα πολλά φωνάζει, λέει, τον Ηλία. Για να δούμε, θα έρθει να τον σώσει, που είπε ο Κύριος στην αρχαία γλώσσα, δηλαδή στην εβραϊκή, γιατί τότε δεν μιλούσαν εβραϊκά οι Εβραίοι. Ηλί, λίμα, σαβακθανή, που είναι ο πρώτος στίχος από ένα ψαλμό του Δαβίδ. Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Δεν κατανοήθηκε, λέγανε, α, τον Ηλία φωνάζει για να τον σώσει, για να δούμε θα έρθει ο Ηλίας. Ηρωνίες. Γι' αυτό θα γράψει ο Παύλος, εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον. Οι Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, γι' αυτό είναι σκάνδαλο, επειδή είχε αδοξίαν, έλυση δε μορίαν. Για τους Έλληνες μια ανοησία. Τι Θεός είναι αυτός? Δεν είναι ο ένδοξος Ζεύς? Δεν είναι ο θαυμαστός Απόλλων? Αυτής δε της κλητής, σε εκείνους που είναι κλητοί καλεσμένοι για τη σωτηρία, Ιουδαίστε και έλυση Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Αυτό το Θεού σοφία δεν μπόρεσε ποτέ να κατανοηθεί. Η σοφία του Θεού οδήγησε εκεί. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα έρθω να σας κηρύξω τη σωτηρία. Εσείς δεν θα με δεχθείτε, διότι τα πάθη σας στάθηκαν και στέκονται πάνω από τα κεφάλια σας. Τότε εγώ θα επιμένω και εσείς θα επιμένετε και θα με αρπάξετε και θα με σταυρώσετε. Και τότε εγώ, επειδή σας αγαπώ, θα χρησιμοποιήσω ακριβώς το σταυρό μου, το πάθος μου, για να σας σώσω. Πράγματι οι πατέρες λέγουν αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι το απαραίτητο να σταυρωθεί ο Χριστός, εάν έγινε τον δεκτός. Θα ήταν περίεργο πράγμα, περίεργο, εάν έγινε τον δεκτός. Μέσα στο σχέδιο του Θεού ήταν να ανθρωπίσει ο Υιός και να μένει ανάμεσά μας. Μα βέβαια τότε δεν θα υπήρχε και ο θάνατος,
δεν θα υπήρχε. Γι' αυτό αυτό αποτελεί, μην το ξεχνάτε ποτέ, το πρώτερον θέλημα του Θεού, να ενανθρωπίσει και να είναι μαζί μας. Ωραία τα γράφει στο Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στα τελευταία κεφάλαια, το πρώτερον θέλημα. Εσείς όμως με αρπάξατε και με σταυρώσατε. Τώρα λοιπόν, επειδή εγώ σας αγαπώ, σας σώζω όχι με την παρουσία μου, αλλά με το σταυρό μου. Βλέπετε την αγάπη του Θεού να επιμένει. Αυτό λέγεται το ύστερον θέλημα του Θεού. Το πρώτερον χωρίς να πάθει, το ύστερον με το πάθος. Αλλά επειδή τίποτα δεν είναι ικανό να ματαιώσει το σχέδιο του Θεού, το πρώτερον θέλημα, έστω κι αν το ύστερον, το δεύτερο, το ύστερον θέλημα μπορεί να περάσει από μια ιστορική περιπέτεια ανίποτη, όπως είναι ο Σταυρός, αλλά θα επανέλθει ο Θεός εις το πρώτερον θέλημα. Και ειδού το πρώτερον θέλημα, όταν θα γίνει κρίση, η πιστή στη Βασιλεία του Θεού θα είναι με τον Ιησούν όπως ανηθρώπισε, και θα είναι μαζί του. Αυτό είναι το ύστερον, συγγνώμη, το πρώτερον θέλημα του Θεού που ήδη πραγματοποιείται. Καταλάβατε τι θα πει ο Χριστός με τους πιστούς? Θα πει εκείνο που θα γίνει το επάνω στη γη αν οι άνθρωποι δεν εσταύρωναν τον Χριστό. Δεν ματαιούται το σχέδιο του Θεού. Χαλκεύει το ύστερον θέλημα από αγάπη για να επανέλθει εις το πρώτερον θέλημα, να είναι μαζί με τους δικούς του. Η μεγάλη του λαχτάρα, όπως λέει το βιβλίο των Παροιμιών, η μεγάλη του αγάπη να είναι μετά των ανθρώπων. Είναι καταπληκτικά πράγματα. Βλέπετε αυτό, τι αποτελεί όλο αυτό το πράγμα που λέμε, τη σοφία, όχι μόνο την αγάπη, αλλά και τη σοφία του Θεού. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι είναι Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Αυτή είναι η σοφία του Θεού. Δεν παρετείται, βρίσκει τους τρόπους για να μας σώσει. Ότι ο Μεσσίας θα είναι ο παθητός, υπήρξε το μεγαλύτερο ερμηνευτικό λάθος του Ισραήλ, με απρόβλεπτες και τραγικές συνέπειες. Έβλεπαν τον Μεσσία όπως ήθελαν τον βλέπουν, ένδοξο, χωρίς πάθος. Γιατί? Επειδή εκείνοι, παθώντες ιστορικά, θα επεθύμουν έναν Μεσσία ελευθερωτή εθνικός. Είχαν διαποτιστεί από τα παθήματά τους ιστορικά, και δεν θα ήθελαν ο Μεσσίας τους να είναι αδύναμος, όπως τουλάχιστον τον ενόμισαν, τον Ιησούν, ότι είναι αδύναμος. Αλλά ο Μεσσίας ή το παθητός, και για ένα ακόμη λόγο θα μας τον πει λίγο πιο κάτω ο Ισαΐας, ούτως αυτός τα σαμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται. Αυτός κουβαλάει τις αμαρτίες μας, αυτός πονάει, θα πει πονάει, οδυνάται, πονάει, υπενήσεται το πάθος, υπενήσεται των σταυρών, και περί μόνο δυνάται, και για μας πονάει. Αγαπητοί, είναι αυτό που είπε ο Ιάννης ο Πρόδρομος, να, ο αμνός του Θεού. Η φράση αμνός του Θεού δείχνει θυσία, διότι ο αμνός εθυσιάζεται,
και φυσικά η ανθρωπίνη φύση, όχι θεία. Να ο αμνός του Θεού. Και στη συνέχεια ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, που σηκώνει τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Ιωάννης είπε μια προφητεία που ακριβώς την είχε πει ο Ισαΐας, αλλά εδώ βλέπει κανένας πόσο μεγάλος προφήτης είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αν και η μεγαλοσύνη του, η μεγαλειότητα του Ιωάννου δεν είναι στα λόγια που είπε, ούτε και ακόμη, γιατί έδειξε, είναι πολύ δυσκολότερο να δείξεις παρότι να πεις. Γιατί δίνεσαι να διαψευστείς, τα πράγματα είναι παρόντα και είσαι προφήτης του παρόντος, ούτε εκεί ακόμη. Μήπως γιατί ακριβώς ίγγισε την Θεία Κορυφή, το κεφάλι του Ιησού, ούτε εκεί ακόμα. Αλλά πού είναι η μεγαλοσύνη του ώστε να πει ο Κύριος μίζων εν γεννητής γυναικών, μεγαλύτερος που ποτέ γεννήθηκε από γυναίκα, δεν υπήρξε κανείς Ιωάννου του Βαπτιστού. Πού είναι η μεγαλοσύνη του? Στην αγνότητά του, στην αρετή του, στην αγιότητά του. Αν το θέλετε να σας το αιτιολογήσω, διότι αν δείχνει ο Ιωάννης ή εγγίζει την κορυφή του Μεσσίου, είναι από το Πνεύμα το Άγιον αυτό. Το ότι ο ίδιος ζει την Αγία Ζωή είναι έργο δικό του. Εκείνη η μεγαλοσύνη του Ιωάννου. Και συμπλήρωται φυσικά με ό,τι συνεπληρώθη, ώστε και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ομιλεί για το ίδιο θέμα. Και η παρανόηση προφητεύεται, η παρανόηση του λαού. Μας λέει ο Ισαΐας, θα μας το πει στο επόμενο κεφάλαιο, ανάμεσα στους στίχους 4 έως 6. Προσέξτε, θα τους εξηγήσω με αυτούς, αλλά τώρα για να συνδέσουμε τα πράγματα. Και εμείς ελογισάμεθα αυτόν, και εμείς νομίσαμε, είναι εν πόνο και εν πληγή Θεού και εν κακώσει, ότι πονάει, ότι είναι κάτω από μία πληγή σταυρωμένος, σε μία κάκωση ανίποτη. Γιατί ο Θεός το έδωσε αυτό? Γιατί έκανε σφετερισμό εξουσίας? Ποιος είναι ο σφετερισμός? Ότι είπε ότι είμαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, με την ειδική σημασία της λέξεως Υιός του Θεού. Θυμηθείτε μια άλλη περίπτωση που σήκωσαν πέτρες οι Εβραίοι να λιθοβολήσουν τον Κύριο και τους λέγει, γιατί με λιθοβολείτε, για ποιο καλό έργο με λιθοβολείτε? Δεν σε λιθοβολούμε για κανένα καλό έργο, αλλά γιατί είπες ότι είσαι Υιός του Θεού. Καλώς κατενόησαν οι Εβραίοι ότι ο Κύριος το έλεγε αυτό εν ειδική σημασία. Και τώρα λέει, εμείς ελογισάμεθα, εμείς νομίσαμε. Ποιοι εμείς? Εμείς που τον βλέπουμε στον Σταυρόν και Κύριος παρέδωκεν αυτόν τις αμαρτίες ημών. Όμως ο Κύριος τον παρέδωσε για τις δικές μας αμαρτίες. Εδώ προφητεύεται τι? Η παρανόηση του πάθους του Σταυρικού του Χριστού. Βέβαια οι Ιουδαίοι μελετούσαν τον Ισαΐα, αλλά παρέβλεπαν το πάθος του. Γι' αυτό και δεν τον ανεγνώρισαν εις τον Σταυρόν. Ένα θαύμα, πως κάποτε βλέπουμε μια βαριά συννεφιά και κάποια στιγμή, μάλιστα προς τη Δύση συμβαίνει αυτό και προς την Ανατολή, κάποια στιγμή ξανοίγει το σύννεφο, η βαριά συννεφιά, και μπαίνει μια δέσμη ηλιακών ακτίνων και φωτίζει ένα τοπαλάκι, ένα σημείο μόνο στη γη επάνω.
αυτό συνέβη, αγαπητοί μου, μέσα σε εκείνο το φοβερό, τη φοβερή παρανόηση κατά τη σταύρωση του Χριστού, στον έναν ληστή. Ήρθε ο φωτισμός και είπε: «Πνίσθητή μου, Κύριε, όταν έρθει τη βασιλεία σου». Τεράστιο θέμα αυτό. Είπαμε, γι' αυτό δεν ανεγνώρισαν τον Σταυρό, τον Χριστό στο Σταυρό. Όντως, η απιστία του λαού είναι ένα μυστήριο. Θα γράψει ο Παύλος για αυτό το μυστήριο στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Ούγαρ θέλω ημάς αγνοήν, αδελφοί», δεν θέλω να αγνοείτε, και αν το λέει ο Παύλος αυτό δια τους Ρωμαίους χριστιανούς, θα σας έλεγα και εγώ με τη σειρά μου, δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί μου. Γι' αυτό κάνουμε τα θέματα αυτά. Δεν πρέπει να αγνοούμε. Το μυστήριο τούτο. Ποιο? Ότι πόρωσης από μέρους του Ισραήλ χέγονε άχρης ου εωσότου, το πλήρωμα των εθνών εισέλθει, ώστε λοιπόν αυτό αποτελεί μυστήριο. Αποτελεί μυστήριο. Δηλαδή ένα, ξέρετε, μυστήριο θα πει πολλά πράγματα. Θα πει μυστικόν, κάτι κρυμμένο, θα πει και άλλα πράγματα. Και μας λέγει εδώ τώρα ο Ισαΐας στο χωρίο που σας διάβασα: «Αδοξήσει το είδος αυτού και η δόξα σου από ιών ανθρώπων». Είδατε, η δόξα σου είναι ο διάλογος μεταξύ Πατρός και Υιού, όπως οι δύο, σας είπα προηγουμένως, ο Μωυσής και ο Ηλίας, ανοίγουν διάλογο με τον Ιησού και του λέγουν το πάθος του. Εδώ ο πατήρ ανοίγει διάλογο και λέγει τι θα πάθει ο Υιός του. Ο πες του. Αδοξήσει το είδος σου. Δηλαδή η μορφή σου δεν θα έχει δόξα, και η δόξα σου και η δόξα σου από ιών ανθρώπων θα είναι η χειρότερη περίπτωση ανθρώπου. Έτσι θα γίνει επάνω στο Σταυρό. Χειρότερη περίπτωση ανθρώπου. Είναι ένας σαφής εδώ υπαινιγμός, αυτό που ο Ισαΐας θα γράψει αμέσως πιο κάτω, στο δεύτερο χωρίο του 53ου κεφαλαίου: «Ούκαι στην είδος αυτό, ούδε δόξα». Είδος θα πει μορφή. Δεν υπάρχει μορφή, ούτε δόξα. «Και είδομεν αυτόν και ούκ είχε είδος ουδέ κάλος». Δεν είχε μορφή, δεν είχε ομορφιά. Θα το εξηγήσουμε όμως άμα θα πάμε στο χωρίο παρακάτω. Σαφής υπαινιγμός του Σταυρού, όπου το μεν πρόσωπον αφανίζεται και η δόξα, δηλαδή η φήμη, καταρακούται. Γι' αυτό λέγει το Ευαγγέλιο ο Ιωάννης ότι και ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, ο Νικόδημος εμπροκειμένο, ετόλμησε να ζητήσει το σώμα από τον Πιλάτον, διότι από τον Ρωμαίον διοικητή θα έπαιρνε το σώμα, επειδή εκείνος θα έδινε την άδεια. Γιατί έβαλε το ετόλμησε, μάλιστα σε μετοχή, τολμή σας, αυτή είναι η σύνταξη, σε μετοχή, τολμή σας. Γιατί ετόλμησε? Ήτανε πολύ φοβερό πράγμα να ζητήσεις το σώμα ενός καταδίκου. Πολύ φοβερό. Σημαίνει ότι ήσουν φίλος αυτού του καταδίκου και δεν ντρέπεσαι, δεν εσχήνεσαι, ακόμη και παιδί σου να ήταν.
εφόσον και καθώσον έφτασε να γίνει κακούργος εγκληματίας και να αποδοκιμαστεί από την κοινωνία, εσύ δεν τρέπεσαι τώρα? Γι' αυτό βάζει το ρήμα τολμώ, για να καταλάβει κανείς τι αδοξία είχε η περίπτωση ενός που έθεσε σταυρούτο. Ο σταυρός ήταν το βαθύ βύθισμα κενώσεως, το και με έψιλον, του ενανθρωπίσαντος λόγου. Βέβαια, σας το είπα και το ξανά είπα, ο Θεός μπορούσε να μας σώσει και χωρίς το σταυρό. Μπορούσε να μας σώσει. Δυνατός ο Θεός, όπως λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, μπορούσε να μας σώσει. Έδειξε όμως την αγάπη του που είχε στον άνθρωπο και ανέλαβε αυτή την περιπέτεια την ιστορική για να δείξει πόσο μας αγαπά. Συλλάβατε το, παρακαλώ το. Συλλαμβάνετε. Είναι εκείνο το περιεκτικό που μας λέγει και μας καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ούτω τόσο πόσο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, που τον έδωκε εις θάνατον, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, να μη χαθεί, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Αυτό το έδωκε σημαίνει στο σταυρό. Ακόμη αυτός ο Κύριος αναφέρεται εις τον τύπον της υψώσεως του όφεως εις την έρημον, για να δείξει τη δική του πραγματικότητα. Τι είπε? Ούτως υψωθήνε δι. Έτσι πρέπει να υψωθεί, όπως όφησε στην έρημον ο χάλκινος που τον ύψωσε ο Μωυσής, τον Υιόν του ανθρώπου. Ούτως υψωθήνε δι. Αγαπητοί μου, προσμετρήστε εκείνο το δι, δέλτα εψιλον γιώτα περισπωμένη, που θα πει πρέπει. Γιατί πρέπει? Αυτό το δι πρέπει να υψωθεί, πρέπει να σταυρωθεί, κρύπτει όλο το μυστήριο και το μεγαλείο της κενώσεως του Θεού Λόγου και εκδιπλούται όλη η αγάπη του Θεού. Μάλιστα, αυτό το δι εκφράζει και κάτι άλλο, την ελευθερία του Λόγου του Θεού ως ενανθρωπίσαντος να κινηθεί. Ίσως να μοιάζει ότι είναι δέσμευσης. Το πρέπει δεσμεύει πάντοτε. Το πρέπει δεσμεύει. Όχι, εκφράζει την ελευθερία. Όταν είπε ο Κύριος πηγαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου κλπ. Κλπ. Του λέει ο Πέτρος, ο Απόστολος, Κύριος, Κύριε, ηλαιώσει, ηλαιώσε εσένα. Πού πηγαίνεις? Και ο Κύριος έφτασε να του πει, με εμποδίζεις? Είπα γιο πίσω μου σατανά. Είδατε? Διότι εκείνο το πρέπει εξέφραζε όλη την ελευθερία του Υιού του Θεού. Μπορούσε να φύγει. Στον κήπο της Γεθσημανή, Κύριε, λέει, Πατέρα μου, όχι πως θέλω εγώ, αλλά πως θέλεις εσύ. Μπορούσε να φύγει. Δείχνει τι? Ότι το πάθος ήταν εκούσιον, θεληματικόν. Δεν είναι το αποτέλεσμα αδυναμίας, όπως θα το ήθελαν οι Εβραίοι. Γι' αυτό λέει, αν είσαι ο Υιός του Θεού, κατέβα από το σταυρό. Ορίστε. Αγαπητοί μου, δυο μεγάλα σκαλοπάτια εκφράζουν την Θεία κένωση, την Θεία ταπείνωση. Το ένα, η ενανθρώπιση, ότι έχει άνθρωπος ανάμεσά μας. Το άλλο σκαλοπάτι, ο σταυρός. Και πηγαίνουμε στο 15ο χωρίο του 52ου κεφαλαίου,
για να περάσουμε μετά, ίσως όχι απόψε, εις το πρώτο χωρίο του 53ου κεφαλαίου. Ούτω θαυμάσονται έθνη πολλά επ' αυτό και συνέξουσιν βασιλείς το στόμα αυτών, ότι εις εκείνους ουκ ανηγγέλει περί αυτού όψονται, και οι οποίοι ουκ ακυκώασιν δεν άκουσαν συνίσουσιν. Εδώ εάν αποτελεί μυστήριον η αδοξία του Υιού του Θεού, του Υιού του ανθρώπου, αδοξία, μυστήριον, αλλά και η απόρριψη του μάλιστα από το λαό του, επειδή ακριβώς στάθηκε παθητός, αλλά μυστήριον αποτελεί και η αποδοχή του Μεσσίου εκ μέρους των εθνικών. Οι Εβραίοι απορρίπτουν, τα έθνη προσλαμβάνουν. Κοιτάξτε, οι Εβραίοι απορρίπτουν, οι εθνικοί, οι ιδωλολάτρες, τα έθνη προσλαμβάνουν. Και το ένα μυστήριο γιατί απορρίπτουν, και το άλλο μυστήριο γιατί αποδέχονται οι εθνικοί. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, πορευθέντες, πηγαίνετε στα έθνη κλπ. Τα έθνη, λέει η προφητεία, θα θαυμάσουν. Μα ποιον? Εκείνον που σταυρώθηκε. Θα θαυμάσουν ευλαβώς υποδεχόμενα τον Πάσχοντα Μεσσία. Ο Παύλος θα πει Χριστόν κηρύσω, και του λέει στους Κορινθίους, στους εθνικούς, Χριστόν κηρύσομεν και τούτον εσταυρωμένον, και τούτον εσταυρωμένον. Στους Αθηναίους, και εκεί παρότι ήταν η πρώτη του ομιλία και η τελευταία, παρότι επρόσεχε εν τούτης, όταν μιλάει για Ανάσταση, υπενισόμενος των σταυρών, εκλέβασαν οι Αθηναίοι. Εκεί, αυτοί μόνο. Δηλαδή έχουμε βεβαίως και εθνικούς οι οποίοι δεν δέχθηκαν, αλλά και, όπως και έχουμε και Εβραίους που δέχθηκαν, αναμφισβήτητα. Αλλά σαν μάζα, σαν σύνολο, οι Εβραίοι απέρριψαν, οι εθνικοί απεδέχθησαν. Τότε οι εθνικοί θα θαυμάσουν δια τον Πάσχοντα Μεσσίαν, τόσο πολύ θα είναι η έκπληξή τους, ώστε συνέξουσιν βασιλείς το στόμα αυτών. Συνέχω, συνέξουσιν, μέλλον, του συνέχω. Λέμε συνέχομαι. Κάποτε βρέθηκα σε μία κηδεία ενός νέου, πολλά χρόνια, 30 χρόνια. Και επειδή ήταν κάτι εκπληκτικό, κάτι που δεν μπορούσα να το πιστέψω, δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη. Βρέθηκα στην κηδεία του, ήταν κι άλλοι ιερείς, δεν είπα τίποτα από εκείνα που αφορούν στην κηδεία. Τι έπαθα? Έπαθα αυτήν την συνοχή, για να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα, συνέξουση. Σήμερα το λέμε σοκάρισμα, το λέμε όπως θέλετε, βέβαια το σοκάρισμα ψυχολογικού πράγματος, όχι όμως για πράγμα το οποίο είναι κατανόητο. Αυτό που είναι κατανόητο θα το λέγαμε με το ρήμα συνέχω, συνέχομαι. Λοιπόν, τόσο θα συνέχονται, λέγει, οι βασιλείς, που δείχνει άνθρωποι υψηλών αξιωμάτων, άνθρωποι ίσως και σοφοί, τόσο ώστε δεν θα μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άλλοι Εβραίοι άνοιξαν ένα τέτοιο στόμα, αν είσαι λέει Υιός του Θεού, κατέβα από το σταυρό, με ύβρις. Οι άλλοι, οι εθνικοί, από την έκπληξή τους δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους. Δεν είναι μυστήριο το ένα και μυστήριο το άλλο? Είναι το μυστήριο της προαιρέσεως, αγαπητοί μου, για να καταλάβουμε
τι είναι αυτή η προαίρεση, αυτό το μέγα μυστήριο που λέγεται προαίρεση και που ενίοτε ταλανίζει τον άνθρωπο. Ωστόσο, μη δυνάμενοι αυτοί να εκφράσουν καμία κουβέντα, κανένα λόγο, αλλά θα αποδεχθούν. Θα είναι το θαύμα της ταπεινώσεως, της αγάπης και αγάπης του Θεού. Γι' αυτό λέγει ο Θεόδωρος Ηρακλίας, ένας ερμηνευτής, με θυσυχίας και σιωπής προσκυνούντες. Δεν έχουν τίποτα να εκφράσουν. Με ηρεμία, με σιωπή προσκυνούν των παθητών Μεσσία. Όταν κάποιοι Έλληνες ζήτησαν από τον Φίλιππο τον μαθητή ενός εκ των 12 να είδουν τον Ιησούν, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, ο Κύριος απήντησε: ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Έχει έλθει, λέγει, η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ο Υιός του ανθρώπου είναι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Και όταν είπε ήρθε η ώρα να δοξαστεί, όποιο ερμηνευτικό βιβλίο θέλετε ανοίξετε θα το βρείτε, αναφέρθηκε εις τον θάνατόν του, διότι δια των Χριστών δόξα του ή το σταυρός. Γιατί? Διότι ήταν το σύμβολο της θυσίας του από αγάπη. Αλλά και διότι, απλούστατα, γιατί το είπε στους Έλληνες αυτό? Το είπε για να δείξει ότι η εθνική θα ήταν εκείνη που θα τον απεδέχοντο. Είναι αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως στον Ισαΐα. Είναι γραμμένο στο 10ο κεφάλαιο του Ιωάννου, στον 20ο στίχο. Και η δόξα του Χριστού ξεκινάει από το Σταυρό, όπως σας είπα, η αποδοχή του εσταυρωμένου Μεσσίου. Γιατί κατενόησαν το μυστήριο της αγάπης και της ταπείνωσης και της ταπεινώσεως του Θεού. Και λέγει ο προφήτης ότι τον απεδέχθησαν εκείνοι εις τους οποίους, ακούστε εδώ, καταπληκτικό, από κανέναν προφήτη δεν ανηγγέλθη ο Μεσσίας. Θα τον είδουν εκείνοι οι οποίοι άλλοτε δεν τον είχαν δει, εις ούκ ανηγγέλει περί αυτού όψονται. Δεν αναγγέλθηκε ποτέ, αυτοί θα τον δουν. Δεν σας κάνει εντύπωση? Ούτε προφήτες στον αρχαίον κόσμο, ούτε τίποτα. Και όμως, ενώ στους προφήτες, στους Εβραίους, λιπαρά, δηλαδή πλουσία αναγγελία, με τα λεπτομεριών. Μα μην πάτε μακριά, μην πάτε μακριά. Όταν ήρθαν οι μάγοι να δουν αυτοί οι σοφοί της Ανατολής, ζητούντες πού είναι ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων, και ταράχθη βεβαίως ο Ηρώδης, ο οποίος δεν ήταν Ιουδαίος αλλά ήταν Ιδουμαίος, δηλαδή απόγονος από τον Ισάφ. Τότε εταράχθη και κάλεσε τους σοφούς και τους γραμματείς και τους ερμηνευτάς του νόμου να του πούν πού γεννάται ο Μεσσίας. Και του είπανε: στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, λίγα χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιερουσαλήμ. Λίγα χιλιόμετρα, πολύ λίγα. Σας ερωτώ, ερμήνευσαν που γεννάται ο Χριστός? Λεπτομέρεια. Έκαναν τον κόπο να πάνε μέχρι την Ιερουσαλήμ, μέχρι την Βηθλεέμ. Δεν πήγε κανένας. Γιατί? Εδώ είναι το περίεργο. Δεν πήγε κανένας. Ενώ λοιπόν στους Εβραίους ανηγγέλθη και κάθε λεπτομέρεια περί του Μεσσίου, εις τους εθνικούς απολύτως τίποτα. Ακούστε αυτό
πώς μας το λέει ο Ισαΐας εις το 65 κεφάλαιο. Εμφανής εγεννήθην από το γίγνομε, λέει ο Θεός, έγινα εμφανής, εμφανής, φανερός, της εμέ μη επερωτώσει, εις εκείνους που δεν με ρωτούσαν, ευρέθην της εμέ μη ζητούσει. Βρέθηκα μπροστά σε εκείνους οι οποίοι δεν με ζητούσαν. Είπα, ιδού ημί το έθνη, ή οι οποίοι ούτε κάλεσαν μου το όνομα. Να, ανήκω λέει σε εκείνο το έθνος που δεν απεκάλεσα, δεν μου απεκάλεσαν το όνομα. Δηλαδή δεν περίμεναν. Εμφανίστηκα σε εκείνους, ούτε με ζητούσαν, ούτε ήξεραν τίποτα για μένα, απροσδόκητα εμφανίστηκα. Αντίθετα, πάλι ο Ισαΐας στο 65ο κεφάλαιο, ακριβώς τον επόμενο στίχο, λέει για τους Εβραίους, εξεπέτασα τα σχήρας μου όλη την ημέραν προς λαών απειθούντα και αντιλέγοντα. Όλη μέρα λέει τα χέρια μου τα σήκωνα για να τους ειρηνεύσω και δεν τα κατάφερα, προς ένα λαό που απειθεί και αντιλέγει. Πέστε μου, δεν είναι μυστήριο και το ένα και το άλλο? Δεν είναι μυστήρια? Εν τούτης, ο Κύριος είπε εις τους απιστούντας Ιουδαίους, ιδού αφίεται ημίν ο οίκος ημών έρημος. Ποιος είναι ο οίκος τους? Είναι ο ναός, είναι η πόλη, είναι η πατρίδα. Τρεις σημασίες. Λέγω δε ημίν έρημος, λίγο πρώτη σταυρώσεώς του. Λέγω δε ημίν ότι ουμή με είδητε έως ανή ήξη ότε ήπητε, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Λουκάς 13,35. Δε θα δείτε. Τι? Δε θα δείτε πρώτα το ευμενές πρόσωπό μου. Ήρθε η καταστροφή το 70 μετά Χριστόν. Ή δεν θα αναγνωρίσουν το πρόσωπό του έως ότου πιστεύσουν ότι είναι αυτός. Ξέρετε, τροπάρια που έχουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, ο Ιουδαίοι λέμε εμείς, ψάλλουμε τροπάρια, βάλετε μυαλό, αυτός είναι ο Μεσσίας, μη περιμένετε άλλον, αυτός είναι ο Μεσσίας. Προσέξτε τα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδος και θα το δείτε. Και όπως λέει ο Οργένης, κάτι περίφημο, είναι στο υπόμνημά του ή στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, λέει τα εξής, σας λέω όχι το κείμενο, ότι τον Ιησούν τον είδαν πολλοί, και ο Καϊάφας και οι Φαρισαίοι και ο Ηρώδης και ο Πιλάτος, αλλά τον Λόγον είδαν ολίγοι. Δηλαδή τη θεότητά του λίγοι την είδαν. Θυμηθείτε ακόμη το τροπάριο της Μεγάλης Κρήτης, εκείνο που λέμε της Κασιανής. Η Κασιανή ήταν η ποιήτρια. Ότι εκείνη η πόρνη που του πλανε τα πόδια, εσθωμένη, ακούστε τι βάζει, μια μετοχή, εσθωμένη. Τι εσθωμένη? Διότι είχε αισθανθεί ότι εσύ είσαι εκείνος που έγινες άνθρωπος για αυτήν. Εκείνα τα πόδια που ήρθε να σου πλύνει και που τότε η Εύα τ' άκουσε να περιπατούν εις τον παράδεισο. Τι ωραίο αυτό, τι ωραίο. Κατά το δειλινό, λέγει, περιπατούσε ο Θεός εις τον παράδεισο. Και άκουσαν τα βήματα ο Αδάμ και η Εύα και κρύφτηκαν. Τα βήματα. Εκείνα τα πόδια, λέγει, που όταν άκουσε να περιπατούν εις τον παράδεισο, εθορυβήθηκε η Εύα και κρύφτηκε.
αυτά τα πόδια τώρα πλένει η πόρνη γυναίκα. Αγαπητοί μου, είναι καταπληκτικά. Αν δείτε το σύνολο Αγίας Γραφής, Πατέρων, ερμηνείες κλπ, θα μείνετε κατάπληκτοι δια το θεανθρώπινων πρόσωπων του Ιησού Χριστού. Και συνεχίζω το χωρίον, και η ουκακικόαση συνίσουση, και εκείνοι που δεν άκουσαν θα κατανοήσουν. Το «η», ο μικρολογιώτητα δασία οξία, αναφορικό, και εκείνοι που δεν άκουσαν θα κατανοήσουν. Μια φορά ένας, θυμήθηκα τώρα έναν έκδοτο, ένας ζωγράφος, χριστιανός, ήθελε, πήρε ένα μοντέλο μιας γύφτισσας. Δεν ήταν χριστιανή αυτή, και την έστησε κάπου να τη ζωγραφίσει. Αλλά είχε ένα εσταυρωμένο που είχε ζωγραφίσει ο ζωγράφος, και απλώς σαν ζωγράφος, σαν επαγγελματίας. Δεν είχε μια ιδιαίτερη δηλαδή προσοχή στον εσταυρωμένο. Όσο ώρα ποζάριζε αυτή, ερωτούσε, ποιος είναι αυτός που είναι εκεί πάνω στα ξύλα, στο σταυρό? Καλά, λέει ο ζωγράφος. Πάλι σε λίγο. Ποιος είναι αυτός? Και επειδή τη βαρέθηκε, είπε την ιστορία του Ιησού Χριστού. Και η γύφτισσα άρχισε να κλαίει. Έγινε χριστιανή. Ορίστε. Ο ζωγράφος θρησκευτικά ήταν αδιάφορος. Και ή εκείνοι οι οποίοι ουκ κακικόασιν συνίσουσι, θα βάλουν μυαλό που δεν άκουσαν. Και εκείνοι ποιοι δεν άκουσαν? Ούτε προφήτας, ούτε νόμων. Όταν έφτασε όμως το μήνυμα του Χριστού, το Ευαγγελίο του, από τους Αποστόλους, εκείνοι επίστευσαν και κατενόησαν. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ρίζα γάρ συνέσεως και τροφός η πίστης. Ρίζα τη συνέσεως και τροφός που τρέφει είναι η πίστης. Και ίον εισβολήν προσευσέβιαν και ζωήν εισκομίζουσα της δεχομένης αυτήν. Και αυτό εφηρμόστη, αγαπητοί μου, εις τα έθνη. Εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο και σε πρόσωπα, σαν το ανέκδοτο που σας είπα προηγουμένως. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά εις τη ζωή. Βλέπετε κάποιοι κάποια στιγμή συγκλονίζονται. Πολλοί από σας. Ναι, σας το λέω αλήθεια. Εξάλλου μην ξεχνάμε, όπως λέει και γράφει ο Παύλος, από την εμπειρία του πια, ου πάντων οι πίστες. Δεν είναι για όλους οι πίστες. Είναι εκείνοι που έχουν ασκάραν αμαρτίες, σαν το ληστή, που διατήρησαν όμως μια αγαθή προαίρεση. Έτσι, τελειώνοντας με το 15ο χωρίον του 52ου κεφαλαίου, το κεφάλαιον αυτό, εισερχόμεθα εις το 53ο κεφάλαιο, αλλά τα ελάχιστα λεπτά, έστω να κάνουμε μία μικρή εισαγωγή. Στο κεφάλαιον αυτό, το 53ο, αναφέρεται όχι μόνον ότι ο Μεσσίας είναι παθητός, αλλά και λεπτομέρειες περιγραφής του πάθους του Μεσσίου. Μήπως λεπτομέρειες δεν έχει ο 21ος ψαλμός του Δαβίδ? Ακούστε, όριξαν χείρας μου και πόδας μου. Όριξαν θα πει έσκαψαν χείρας μου και πόδας μου. Δεν όριξαν χείρας και πόδας του Δαβίδ, αναφέρεται εις τον Ιησού Χριστόν. Όταν κανείς λοιπόν διαβάζει αυτό το κεφάλαιο του Ισαΐου, το 53ο, νομίζει ότι διαβάζει κάποιον Ευαγγελιστή στην περιγραφή του πάθους.
Γι' αυτό ο Ισαΐας, επειδή είναι πάρα πολύ ζωηρός στην περιγραφή του, ονομάστηκε πέμπτος Ευαγγελιστής. Σαν να βλέπει τον Χριστό όπως τον είδε επί θρόνου, επιρμένου, τώρα στο Σταυρό, και περιγράφει, γράφει στο βιβλίο του. Και είδομεν αυτόν θα γράψει, και ούκ είχεν είδος ουδέ κάλος, ούτως τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται για μας πονά. Έτσι αρχίζει το κεφαλαιό του ο Ισαΐας με τη σημείωση ότι το κήρυγμα του Μεσσίου δεν θα εγίνε το δεκτόν, και το αποτέλεσμα αυτής της απορρίψεως του Μεσσίου θα ήταν το πάθος του Μεσσίου. Ευχαριστώ που με ακούσατε.